Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, τα πιο σημαντικά νέα έχουν να κάνουν με το προεκλογικό και εκλογικό κλίμα. Ζούμε όμως τους τίτλους των ειδήσεων. Τζανακόπουλος, στις 7 Ιουλίου οι πρόωρες εθνικές εκλογές. Παναγιώτης Καλακίκος, το πρώτο βήμα έγινε στις 2 Ιουνίου, όλοι μαζί αλλάζουμε σελίδα στο Δήμο Σουφλίου. Δήλωση υποψήφιου Δημάρχου Δημοτήχου Χρήστου Τοκαμάνη μετά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, ποιο το μήνυμα που στέλνει. Ρομήλος Χατζηγιάνογλου, στις 2 Ιουνίου πάμε μπροστά για τον τόπο μας, για τα παιδιά μας, το Δήμο Δημοτήχου. Οι εκλογές θα γίνουν στις 7 Ιουλίου, επανέλαβε σήμερα το πρωί, μιλώντας και στο ραδιόφωνο του Α, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος και εξήγησε πως ο Πρωθυπουργός προηγουμένως μίλησε με τον Υπουργό Παιδείας. Συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία αναταραχή στη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων και γι' αυτό πρέπει οι εκλογές να γίνουν στις 7 Ιουλίου. Στις 7 Ιουλίου θα διεξαχθούν οι πρόωρες εθνικές εκλογές, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Α, ο κ. Τζανακόπουλος ξεκαθάρισε πως η απόφαση του Πρωθυπουργού είναι πράγματι οι εκλογές να γίνουν στις 7 Ιουλίου για να μην διαταραχθεί η διαδικασία των σχολικών εξετάσεων. Παράλληλα, διευκρίνησε πως ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο προκειμένου να προκηρύξει τις εκλογές στις 10 Ιουνίου. Επικαλούμενος δε την ανάγκη ομαλής πορείας της οικονομίας ως εθνικό λόγο, ο κ. Τζανακόπουλος τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν με την παρούσα κυβέρνηση και όχι από υπηρεσιακή. Η απόφαση του Πρωθυπουργού είναι πράγματι οι εκλογές να γίνουν στις 7 Ιουλίου και αυτό σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με το γεγονός ότι δεν επιθυμούμε να διαταραχθεί κατά κανένα τρόπο η διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων που όπως γνωρίζετε τελειώνει στις 2 Ιουλίου. Είχε γι' αυτό ο Πρωθυπουργός επικοινωνία με τον Υπουργό Παιδείας και συμφώνησαν ότι πράγματι το ορθότερο σε αυτή τη φάση είναι να προχωρήσουμε σε εκλογές στις 7 Ιουλίου. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της δικαιοσύνης, το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει πυροδοτείται ως συζήτηση από τη μεριά του κ. Βενιζέλου και του, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, θα σας πω το εξής. Η κυβέρνηση είτε στις 30 Ιουνίου αν γίνονταν οι εκλογές, είτε στις 7 Ιουλίου που είναι και η απόφαση του Πρωθυπουργού, καθώς όπως σας είπα προηγουμένως στις 16 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα του ζητήσει τη διάλυση Βουλής έτσι ώστε να μην διαταραχθεί ή μέσα από μια μακρά προεκλογική περίοδο η πορεία της οικονομίας. Η κυβέρνηση διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες της. Η Βουλή θα παραμείνει ανοιχτή. Να σας ρωτήσω και για δεν αυτό. Νομίζω τι θα και ζητήσετε όμως, εσείς όμως, από τον θα σας ξαναπώ το εξής. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό γιατί δεν έχει απαντηθεί. Με τι κυβέρνηση θα πάμε στις εκλογές, κύριε Υπουργέ? Θα ζητήσετε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, θα παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Ένα λεπτό. Ή θα επικαλεστείτε έναν εθνικό λόγο όπως επιβάλλεται για να πάμε σε εκλογές προώρα? Βουλής θα γίνει στη βάση της επίκλησης του γεγονότος ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί η δημοσιονομική και οικονομική πορεία της χώρας μέσα από μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα παραίτησης του Πρωθυπουργού. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει ήδη από την Κυριακή. Στον Εύρο τώρα θα σταθούμε, κυρίες και κύριοι, και συγκεκριμένα θα κάνουμε μια στάση στον Δήμο του Δημοτήχου και στη δήλωση του υποψήφιου Δημάρχου του Δημοτήχου, του κυρίου Χρήστου Τοκαμάνη, μετά και το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τους συμπολίτες μου που τίμησαν με την ψήφο τους το συνδυασμό μας δύναμη δημιουργίας, κατατάσσοντάς τον στην πρώτη θέση. Με εντυμότητα και πολιτικό ήθος δώσαμε και αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Συνεχίζουμε ενωτικά με πνεύμα συνεργασίας και αποφασιστικότητας για να οικοδομήσουμε όλοι μαζί το μέλλον της περιοχής μας. Δεν περισσεύει κανείς, όλοι μαζί θα συνεχίσουμε για τον τόπο της καρδιάς μας το δημιουργικό μας ταξίδι με νέες διαδρομές. Την Κυριακή η δική σας ισχυρή εντολή θα είναι αργός στον αγώνα μας για τον τόπο της καρδιάς μας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα σε αυτό που σας δείξαμε πριν από λίγο. Ουσιαστικά σας παρουσιάσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Τοκαμάνη και τα πολλά ευχαριστώ που είπε στους συνδημότες του για το μεγάλο ποσοστό που έλαβε στον πρώτο γύρο της Κυριακής. Ο κύριος Τοκαμάνης είναι εδώ μαζί μας, ο επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Δημιουργίας. Περνάει στο δεύτερο γύρο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί με το ποσοστό 38,02 αυτή είναι η διαδικασία. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον κύριο Ρομήλο Χατζηγιάνογλου, διότι και αυτός περνάει στο δεύτερο γύρο και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον εδώ που βρισκόμαστε, με τα δεδομένα που έχουμε, να καταλάβουμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του κυρίου Τοκαμάνη. Κύριε Τοκαμάνη, καλή
καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε έτσι την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους συνδημότες μας. Αλλά βρήκαμε λίγο χρόνο μέσα στο πρόγραμμά σας, γιατί έχει ιδιαίτερη πλέον σημασία, αφού φτάσαμε στην τελική ευθεία. Ο δεύτερος γύρος είναι μπροστά μας, λίγες μέρες απομένουν, να καταλάβουμε τελικά πώς εσείς σκέφτεστε πια πρακτικά να πείσετε εκείνο το κομμάτι που δεν σας προτίμησε στον πρώτο γύρο της Κυριακής, να το πράξουν τη δεύτερη Κυριακή, κύριε Τοκαμάνη. Τι έχετε να τους πείτε σε αυτούς? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να καλέσω όλους τους συνδημότες μου να δουν και να συγκρίνουν πρώτα-πρώτα τους δύο συνδυασμούς. Να δουν και να συγκρίνουν τους συνεργάτες που έχουν βγει με το δικό μου συνδυασμό και τους συνεργάτες που έχουν βγει με τον κύριο Ρομίλο. Να δουν ποιοι είναι και ικανοί και ποιοι μπορούν να πάνε την υπόθεση της πόλης και των χωριών μας δύο βήματα μπροστά. Εμείς και την εμπειρία έχουμε, αλλά κυρίως έχουμε ένα team συνεργατών. Οι 10 άξιοι συνεργάτες μου που έχουν βγει από την πρώτη Κυριακή είναι στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά με όρεξη να δουλέψουν, να δουλέψουν για την πόλη μας, και πιστεύω ότι με την συνεργασία μαζί τους θα μπορέσουμε να να κάνουμε αυτό, ναι, που έχουμε υποσχεθεί. Εγώ, αν γυρίσω λίγους μήνες πριν, που κάναμε πάλι συζητήσεις τηλεφωνικές, κύριε Τοκαμάνη, και σκεφτόσασταν αν θα έπρεπε να πάρετε την απόφαση να ηγηθείτε πάλι μιας προσπάθειας και να είστε επικεφαλής ενός ψηφοδελτίου, υπήρχε ένα δισταγμός με την έννοια ότι έχετε δώσει πολλά στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ήσασταν και πολύ αποφασισμένος αν θα έπρεπε να μπείτε μπροστά. Να βοηθήσετε μεν, αλλά να μπείτε μπροστά. Ωστόσο, όμως, όλα αυτά τα αφήνετε πλέον πίσω, γιατί η απόφαση ελήφθη. Ελήφθη πλέον, γιατί έτσι κι αλλιώς ήμουνα. Δεν έφυγα ποτέ από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήμουνα μέσα στα προβλήματα της πόλης και των χωριών. Γνώριζα, επειδή τα 9 χρόνια αυτά, βέβαιως, ήμουνα παρόν. Απλά θέλω να ρωτήσω το εξής, γι' αυτό έκανα αυτή και στα δημοτικά συμβούλια, αλλά κυρίως και στις μεγάλες κρίσεις που είχε ο Δήμος με το νερό και τα λοιπά, ήμουν παρόν και έδωσα λύσεις. Και θυμάμαστε, ναι, και πάντοτε, και τους υψηλούς τόνους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά ήμουν πάντοτε με θέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο αντιθέσεις. Και πολλές φορές ακολουθήθηκε αυτό που ζητούσαμε εμείς, γιατί ήταν για το καλό της πόλης. Έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή λέγοντας τι συνέβη τους προηγούμενους μήνες, για να ρωτήσω το εξής. Τώρα που φτάσαμε πλέον ένα βήμα πριν τη δεύτερη Κυριακή και με το ποσοστό το οποίο έχετε λάβει, φαντάζομαι ότι είστε ικανοποιημένος τελικά για την απόφαση που πήρατε. Έπρεπε, φαντάζομαι, να βγείτε μπροστά. Πρέπει αυτό να σας πω ότι το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο, με το δεδομένο ότι ήμασταν 5 συνδυασμοί. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό στο Δημότυχο. Ευνοούσε το εκλογικό σύστημα και εγώ από την αρχή τάχθηκα υπέρ του πλουραλισμού, με την έννοια ότι όσο πιο πολλοί υποψήφοι είναι, δίδεται στον κόσμο, δίδεται στους δημότες η ευκαιρία να μπορούν να διαλέξουν, έχουν μεγαλύτερες επιλογές να κάνουν, και μίλησε αυτή τη στιγμή ο λαός του Δημοτήχου, έδωσε στην κάθε παράταξη τα ποσοστά που έκρινε ότι έπρεπε να πάρει. Βγάλανε όλες οι παρατάξεις τους ανάλογους υποψηφίους, οι οποίοι είναι πια, θα είναι στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Σύμβουλη. Άρα έχει διαμορφωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Από εδώ και πέρα πάμε να επιλέξουμε πρόσωπο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να επιλέξουν το μαέστρο αυτής της ορχήστρας. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τελείωσαν, βγήκαν από τον πρώτο γύρο. Το λέμε αυτό ενδεχομένως για κάποιους δημότες που μπορεί να μην το γνωρίζουν, γιατί έχουν γίνει κάποιες αλλαγές με τον Κλειστέρη. Τώρα ψηφίζουμε μόνο για δήμαρχο, για το πρόσωπο του δημάρχου, και ότι αυτό βεβαίως αντιπροσωπεύει το πρόσωπο του επόμενου δημάρχου στο Δημότυχο. Άρα, κύριε Τοκαμάνη, λέτε λοιπόν ότι αυτή η απόφαση έπρεπε να ληφθεί, σωστά πράξατε. Βεβαίως. Και πολλοί είπανε μάλιστα ότι το ψηφοδέλτιό σας αυτή τη φορά ήταν ένα ψηφοδέλτιο διευρυμένο, ανανεωμένο, με την εμπειρία κάποιων παλιών στελεχών, ναι, αλλά είχε πολλά καινούργια πρόσωπα. Πάρα πολλά, και βγήκαν μέσα στο Συμβούλιο τα περισσότερα πρόσωπα, είναι νέα. Μήπως πρόσωπα. Μήπως αυτό λοιπόν ήταν και ένα μυστικό αυτής της ανανέωσης και αυτής της επιλογής των δημοτών να σας φέρουν με αυτό το ποσοστό το 38 περίπου %? Νομίζω ότι έπαιξε αποφασιστικό ρόλο η απόφασή μου να ανανεώσω πλήρως το ψηφοδέλτιό μας. Δώσαμε την ευκαιρία σε νέα παιδιά να εκθέσουν τον εαυτό τους στους δημότες μας και να ζητήσουν την ψήφο του, και αυτή τη στιγμή είναι Δημοτική Σύμβουλη. Αυτό εγώ που πρέπει να σας πω είναι ότι η πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε
με όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Έχετε κάνει κάποιες επαφές με τις παρατάξεις? Όπως είναι φυσικό, γίνονται καθημερινά αυτές οι επαφές, οι οποίες όμως μπορεί να ευοδοθούν πριν τις εκλογές, μπορεί να ευοδοθούν και μετά τις εκλογές. Δηλαδή, είναι πια ανοιχτό το θέμα και ούτως ή άλλως θα πρέπει να γίνουν συνεργασίες. Γιατί καμιά παράταξη δεν έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, εντός εισαγωγικών... Αυτό πιστεύετε ότι αν γίνετε δήμαρχος θα σας δυσκολέψει καθόλου, κύριε Τοκαμάνη, η επόμενη μέρα, δηλαδή, του κλεισθένη που πλέον είναι μπροστά μας και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε? Δεν φοβάμαι καθόλου την επόμενη μέρα. Πιστεύω ότι... Με συγχωρείτε. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ εύκολο για όποιον βγει δήμαρχος να συγκεντρώσει εκείνη την πλειοψηφία που είναι απαραίτητη για να μπορέσει να παίρνει τις αποφάσεις που χρειάζεται για το καλό του Δήμου. Εξάλλου, νομίζω ότι θα είναι εκ των όνων κάνευ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Βέβαια, πιστεύω ότι θα γίνουν προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ των παρατάξεων προκειμένου να συμφωνηθεί μια κοινή γραμμή και ένας κοινός στόχος για την πόλη μας, για το καλό της πόλης και των χωριών μας. Υπάρχει κάποια παράταξη με την οποία συγκλίνεται λίγο περισσότερο, κύριε Τοκαμάνη? Όχι, νομίζω, εγώ δεν ξεχωρίζω καμιά παράταξη, ούτε καν τους σημερινούς αντιπάλους που είναι του κυρίου Χατζηγιάννογλου. Νομίζω ότι το πεδίο... Υπάρχουν στελέχη με το οποίο θα συνεργαστείτε από λαμπρό, όλους τους συνδυασμούς. Την επόμενη μέρα να συνεργαστούμε με όλες τις παρατάξεις. Και αν θα είμαι δήμαρχος, εγώ αυτό το υπόσχομαι, θα καλέσω όλες τις παρατάξεις να κάνουμε μία σύγκληση προκειμένου για το καλό της πόλης μας να δώσουμε όλοι τον καλύτερο εαυτό μας, να προσφέρουμε ο καθένας από τη θέση που θα αναλάβει. Εμένα αυτό που με προβληματίζει στην περίπτωση του Δημοτήχου, για παράδειγμα, κύριε Τοκαμάνη, και σε άλλους δήμους, αλλά τώρα μιας και έχω εσάς μπροστά μου, είστε ένα παράδειγμα αυτό, οπότε μπορώ να το αναλύσω και να το αναπτύξω. Αυτό που με προβληματίζει είναι το εξής. Ο κύριος Πατσουρίδης πλέον δεν θα είναι ξανά δήμαρχος, δεν πέρασε στη δεύτερη Κυριακή για να αναμετρηθεί με κάποιον. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι η θητεία του σε λίγους μήνες λύγει. Στο διάστημα όμως αυτό που μεσολαβήκεται είναι ένα τρίμηνο. Γεμάτο τρίμηνο, κύριε Τοκαμάνη. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει μία είδους ακυβερνησία στο Δημοτήχο? Γιατί αντιλαμβάνεστε αυτό. Ναι. Όχι. Ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν έχει να κάνει με κάποια αιχμή ή μορφή προς το πρόσωπο του κ. Πατσουρίδη, αλίμονο. Αλλά αυτοί οι τρεις μήνες, ξέροντας κάποιος ότι εγώ δεν θα είμαι ξανά στην δημοτική αρχή, μήπως υπάρξει μια χαλαρότητα? Δεν νομίζω. Μήπως υπάρξει... Ούτε έχει δείξει τέτοια δείγματα γραφής ο κ. Πατσουρίδης. Νομίζω ότι θα κάνει το καθήκον του μέχρι τέλος Αυγούστου. Όπως επίσης και εμείς οι παλιοί Δημοτικοί Σύμβουλοι θα κάνουμε το καθήκον μας. Είμαστε παρόντες και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όλοι να πάει ο Δήμος μπροστά. Τώρα πείτε μου, για να πάει ο Δήμος μπροστά, τι χρειάζεται να συμβεί, τα βασικά βήματα την επόμενη τετραετία, κύριε Τοκαμάνη, αν εσείς θα είστε ο επόμενος δήμαρχος? Κοιτάξτε, τα έχουμε αναλύσει καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, να τα συνοψίσω. Θα πρέπει να ξεκινήσει με γρήγορους ρυθμούς ο Δήμος να ενταχθεί σε προγράμματα. Υπάρχει ο Φιλόδημος 1 που είναι ένα πρόγραμμα μεγάλο και το οποίο μέχρι σήμερα όσοι είχαν μελέτες και ζητήσανε ενταχθήκανε. Τα πήραν τα χρηματάκια, θα πω πολύ απλά. Λοιπόν, συνεπώς θα πρέπει με γρήγορους ρυθμούς να κάνουμε το ίδιο κι εμείς προκειμένου να ανανεώσουμε, να αναπαλαιώσουμε κτίρια. Να μπούμε σε αυτά τα προγράμματα. Είναι 2-3 σκέλη έχει το πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο δίνει χρήματα, αλλά υπάρχει και η μεγάλη δεξαμενή του ΕΣΠΑ, που εκεί κατά διαστήματα προκυρήσονται, ανάλογα με τους τομείς, προκυρήσονται έργα, τα οποία όταν ο Δήμος έχει βάλει ένα στόχο και ετοιμαστεί και είναι καλά προετοιμασμένος, είναι εύκολο να πάρει χρήματα και να κάνει τα ανάλογα έργα που δικαιούται. Αυτό όμως που ήθελα να σας πω, δεν αρκεί μόνο να ετοιμαστείς και να είσαι έτοιμος με μελέτες. Είναι πάρα πολύ βασικό, αλλά θα πρέπει ο Δήμαρχος να έχει εκείνη την ικανότητα και την ευστροφία να μπορεί να πείσει τους εκάστοτε κυβερνώντες, να πείσει τον κύριο Περιφερειάρχη, όποιον Περιφερειάρχη εκλεγεί, ότι πρέπει να βοηθήσουν την πόλη μας. Πρέπει να βοηθήσουν να κάνουμε βήματα γρήγορα. Αν κάποιος όμως βοηθήσει ένα περιφερειάρχη, κύριε Τοκαμάνη, έτοιμος, με φάκελο, με σχέδιο, με επιχείρηματα, εννοείται. Φαντάζομαι κάποιος περιφερειάρχης δεν θα έχει λόγους είναι να μην συμπαρασταθεί, εύκολο. Έτσι. Μιλάω περισσότερο γιατί θα χρειαστούν πολιτικές αποφάσεις
σχετικά με το σκέλος του Πανεπιστημίου μας. Δυστυχώς το Πανεπιστήμιο μας έμεινε μόνο του, έμεινε ένα τμήμα το οποίο μάλιστα έγινε παράρτημα του τμήματος νοσηλευτικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον δεν έκλεισε, κύριε Τοκαμάνη. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Τώρα και είναι στο χέρι της νέας δημοτικής αρχής να βάλει τα πράγματα σε μια άλλη τάξη. Λοιπόν, έχω πει στους συνδημότες μου ότι εμείς είμαστε πανέτοιμοι να γίνουν τρία βήματα, τρία μεγάλα βήματα. Πρώτον, να κάνει αμέσως το καθήκον του ο Δήμος και να κάνει ένα τοπικό ρημοτομικό σχέδιο για το οικόπεδο που έχουμε χωροθετήσει. Δεν είναι χωροθετημένο επίσημα, εκεί που θεωρούμε στα βόρεια της πόλης ότι πρέπει να γίνει το Πανεπιστήμιο. Είναι ένας μεγάλος χώρος, περίπου 22 στρεμμάτων. Πρέπει όμως, για να γίνει οτιδήποτε, πρέπει να γίνει ένα τοπικό ρημοτομικό σχέδιο που να χαρακτηριστεί η περιοχή τριτοβάθμια εκπαίδευση και να γίνουν όλες εκείνες οι συνέδειες με κάλυψη και δόμηση, να εκδοθεί αμέσως οικοδομική άδεια και μετά να διεκδικηθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ για να γίνουν τα κτίρια. Πρέπει να γίνει όλο το πρόγραμμα, να γίνει μια πανεπιστημιούπολη με κτίρια για να, μπορεί να υποδεχθεί τουλάχιστον 4 τμήματα, ανά 2 τμήματα να υπάρξει μία σχολή, δηλαδή να υπάρξουν 2 σχολές οι οποίες να έχουν το δικό τους διοικητήριο, τη γραμματεία, και να υπάρχει το αμφιθέατρο για τα παιδιά, να γίνουν οι λέσχες που θα συτίζονται κτλ. Όλες οι διευκολύνσεις, δηλαδή να γίνει μια πανεπιστημιούπολη για να είμαστε και θελκτικοί προς τους φοιτητές να έρθουν στο δημότικο να σπουδάσουν, αλλά κυρίως κάνοντας αυτά τα κτίρια και ετοιμάζοντας τους χώρους, θα μπορούμε πια να πιέσουμε, εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό, την κυβέρνηση, γιατί ύστερα είναι πια πολιτική απόφαση, να ιδρύσει, να μας δώσει ακόμα 3 τμήματα τουλάχιστον. Πάντως, εγώ θα πω, κύριε Τοκαμάνη, το μέγιστο και το βασικότερο. Είναι το βασικότερο. Και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί τι σημαίνει η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου πια στο Δημότυχο με όλο αυτό το περίγραμμα το οποίο μας αναλύσατε. Αλλά εγώ θα είναι ο κύριος στόχος μας και νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε και θα το καταφέρουμε. Προφανώς και θα μπορέσει η επόμενη Δημοτική Αρχή, αν βάλει το σωστό σχεδιασμό με επιχειρήματα. Το κάναμε μια φορά. Ήδη κερδίσαμε αυτό το τμήμα με πολλούς αγώνες. Νομίζω ότι μπορούμε να. Απλά, κύριε Τοκαμάνη, εγώ θα επισημάνω δημοσιογραφικό σχόλιο και αυτό αποδείχτηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα όταν προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι γίνεται τελικά με το ΤΕΙ. Ναι. Θα μείνει, θα παραμείνει, θα κλείσει, θα αναβαθμιστεί, ναι, θα συγχωνευτεί και όλο αυτό το μπάχαλο σε αυτή την υπόθεση. Ναι. Επιτρέψτε μου, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα. Καταλάβαμε τελικά ότι το βασικό κομμάτι που ήταν η επικοινωνία και η συνεννόηση των δύο βασικών πλευρών, του Δήμου. Δεν είχε γίνει. Αυτό ακριβώς. Του Δήμου και των πανεπιστημιακών αρχών δεν είχε γίνει. Δηλαδή, εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο να φιλοξενούμε τον κύριο Μπαντέκα, τον Πρίτανη. Τώρα παραμένει στη διοίκηση του Διεθνούς ο κύριος Μπαντέκας. Οπότε φαντάζομαι ότι τώρα θα υπάρξει και μια άλλη συνεννόηση. Και μας έλεγε ο άνθρωπος: εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ, λέει, με την τοπική αρχή. Δεν ξέρω καν τελικά τι θέλουν ή όχι. Γι' αυτό λέω: να κάνουμε το αυτονόητο βήμα της επικοινωνίας, της συνεννόησης και μετά να αναπτυχθούν και όλα αυτά τα σχέδια που λέτε. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, κύριε Τοκαμάνη. Όταν δεν μιλάμε, όταν δεν συνεννοούμαστε, πώς θα αναπτύξουμε τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα τεχνικά θέματα, είναι και η πολιτική, είναι οι δημόσιες σχέσεις, όλα αυτά τα οποία συμβάλλουν, είναι οι συμμαχίες που θα κάνει κανείς. Τριμερείς συμμαχίες πρέπει να είναι ο Δήμος, η κυβέρνηση και το Πανεπιστήμιο. Τρεις παίχτες είναι. Τώρα, πέρα από αυτήν την υπόθεση που είναι πολύ μεγάλη, που είναι κομβική σημασία και όλοι αντιλαμβανόμαστε γιατί, κύριε Τοκαμάνη, θέλω να μου πείτε, με το μεγάλο πονοκέφαλο της σύνδρευσης, πάντα μας λέγατε ότι εσείς έχετε μια συγκεκριμένη πρόταση, το πώς κοιτάξτε, μπορεί. Ακούστε με, να σας ξαναπώ ότι το 2010, από το 8 μέχρι το 10, δεν υπήρχε πρόβλημα νερού στο Δημοτικό, είχε λυθεί. Δυστυχώς. Λόγω, θεωρώ, κακής συντήρησης και τώρα, όμως, αν γίνετε δήμαρχος, θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε το πρόβλημα και το καλοκαίρι είναι και μπροστά μας. Κοιτάξτε, έχω δεσμευτεί, θα γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες, θα προμηθευτούμε όλα εκείνα ή θα επιδιορθώσουμε τα μηχανήματα που χρειάζεται, θα κάνουμε τα απαραίτητα bypass, ούτως ώστε η πόλη θα είναι πανέτοιμη μέχρι τον επόμενο Ιούνιο. Μάλιστα. Να μην ξαναπεράσει τέτοια λειψιδρία. Και το λέω αυτό γιατί εσείς είστε ένας άνθρωπος μέσα στο Δημοτικό γιατί Συμβούλιο. Θα αναλάβουμε, εφόσον μας εγκρίνει ο λαός του Δημοτήχου, το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο θα έχει τακτοποιηθεί το θέμα. Νομίζω ότι είναι αρκετός ο καιρός.
Και άρα, αυτό που μπορείτε να μας πείτε θα πλέον. Θα νοικοκυρέψουμε όλο αυτό το σύστημα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει θαυμάσιο. Άρα, κύριε Τοκαμάνη, και για να το κλείσουμε και αυτό πάρα πολύ γρήγορα, όμως έχει σημασία να το ακούσουμε και από εσάς, γιατί εσείς τα παρακολουθείτε θέματα και από μέσα ως αντιπολίτευση. Τι είναι αυτό που δεν έκανε η Δημοτική Αρχή και φτάσαμε σήμερα, εν έτη 2019, πάλι να αντιμετωπίσουμε Κοιτάξτε, αυτό το μεγάλο ζήτημα. Το έχουμε εξηγήσει στους δημότες πολλές φορές. Με μία λέξη, με μία λέξη, δεν είχε συντηρημένα τα μηχανήματα που αντλούν το νερό. Αυτό μόνο καλούσε το ένα, δεν υπήρχε το άλλο να δουλέψει. Δηλαδή ήταν χαλασμένο το εφεδρικό, ενώ έχει χαλάσει και το κύριος μηχάνημα, βάζοντας το εφεδρικό δεν λειτουργούσε. Δεν μπορούσε να δώσει τις απαιτουμένες ποσότητες. Μάλιστα. Μετά, παρεμβαίνοντας εμείς και λέγοντας πάρτε τώρα πια εκεί που φτάσαμε ένα καινούριο μοτέρα, αλλά στείλε τα δύο άλλα που έχεις, το κυρίως και το εφεδρικό, να... Κατανοητό. Δεσμεύεστε από όμως το για καλοκαίρι άμεσα... μέχρι τα Χριστούγεννα δεν επιδιορθώθηκαν. Ξανακαίγεται αυτό που είχε πάρει, ξανά 6 μέρες χωρίς νερό το Δημοτικό. Οπότε το ένα έφερε το άλλο. Δεσμεύεστε όμως ότι αν αναλάβετε τη διοίκηση του Δήμου μέσα σε λίγους μήνες, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως είπατε, θα έχει λυθεί αυτό το θα ζήτημα. Θα έχει λυθεί, γιατί ως συνήθως πάντοτε δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα το καλοκαίρι. Και όλοι καταλαβαίνουμε, γιατί η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη, κύριε Τοκαμάνη. Κόσμος έρχεται, λογικό. Έτσι. Πείτε μου όμως τώρα, μιας και αναφέρθηκα στον κόσμο, η μεγάλη πληγή του Δημοτικού και όχι μόνο του Δημοτικού, αλλά. Ας μείνουμε στο Δημότυχο, είναι το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι φεύγουν. Μια Δημοτική Δυστυχώς. Αρχή μπορεί να αναστρέψει αυτή την εικόνα. Εσείς μέσα από όχι το μόνο, πρόβλημα... όχι. Κοιτάξτε, η Δημοτική Αρχή πρέπει να κάνει το χρέος της, πρέπει να πιέσει προς την κυβέρνηση να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση. Δυστυχώς, η ερήμωση της επαρχίας είναι ένα φαινόμενο πανελλήνιο. Είχε ξεκινήσει ακόμα από τη δεκαετία του 70. Το 80, το 90 συνεχώς ερημώνουν τα χωριά μας. Μεγαλώνουν οι πόλεις και κυρίως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Και συνεχώς ερημώνουν τα χωριά. Δηλαδή υπήρχε μία αστιφιλία την οποία την πληρώνουμε όλοι. Τα τελευταία όμως χρόνια ήρθε και η κρίση, γιατί πρέπει να σας πω ότι τη δεκαετία του 90 είχαν δοθεί κάποια κίνητρα, κυρίως με τους στρατεύσιμους, τους πενταετής κτλ. Και ξαναμείναν στα χωριά μας νέοι άνθρωποι. Πράγμα που, το οποίο αποδεικνύει ότι αν θα υπάρξουν δουλειές, αν θα δοθούν εναλλακτικές λύσεις στα σημερινά προβλήματα, γιατί ένας νέος να πάει στη Γερμανία για να πλένει πιάτα και να μην μείνει στο χωριό του, να κάνει μια δουλειά η οποία θα είναι αξιοπρεπής και θα μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς στην οικογένεια. Γιατί να μην μείνει, αλλά δεν υπάρχει δουλειά. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι η δουλειά. Λοιπόν, εκεί εγώ έχω αναπτύξει τη δικιά μου τη γνώμη και έχω υποσχεθεί στους συνδημότες μου και τους καλώ να στηρίξουν, πρέπει να πιέσουμε. Το μεγάλο εργοστάσιο του Δημοτήχου είναι ο αγροτικός τομέας. Γύρω-γύρω από το Δημότυχο είναι τα χωριά μας, τα οποία θα πείτε ότι δεν έχουν μείνει πια πολλοί κάτοικοι. Είναι κυρίως ηλικιωμένοι. Τα χωράφια όμως είναι εκεί, δηλαδή το εργοστάσιο είναι γύρω-γύρω μας, εκεί είναι. Θα πρέπει λοιπόν να έρθει να σκύψει το Υπουργείο Γεωργίας, να βελτιώσει, όχι μόνο με προγράμματα αναδεσμών, κυρίως αρδευτικά προγράμματα, να αρδευτούν περισσότερα εδάφη, όχι μόνο αυτά που είναι σήμερα, ούτως ώστε να αυξηθεί η παραγωγή και κυρίως να μπορέσουμε να κάνουμε πιο δυναμικές καλλιέργειες, είτε με δέντρα είτε με άλλες καλλιέργειες. Θα ήταν μια απάντηση αυτή ναι, στο πρόβλημα. Δηλαδή, λέτε. Αντί σήμερα μια οροτρία έκταση ενός στρέμματος να αποδίδει 70-80 ευρώ το στρέμμα, να μπορεί να αποδώσει 1.000 και 1.500 ευρώ. Δεν θα είναι κέρδη αυτά, μιλάμε για τζίρο, αλλά ο τζίρος αυτός διαχέεται στην περιοχή. Η επένδυση λέγεται πρωτογενής τομέας, απλά πράγματα. Και να κάνουμε κυρίως μεταποίηση αυτών των προϊόντων, να δίνουμε έτοιμα προϊόντα. Νομίζω είναι το μυστικό. Εκεί όπου υπάρχει γεωργία είναι μονόδρομος, έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό έχουν κάνει όλα τα ευρωπαϊκά τα κράτη. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς, να φύγουμε από τις μονοκαλλιέργειες. Είναι καλές οι μονοκαλλιέργειες όσο αλλά έχουν επιδοτήσεις. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται και σε γειτονικές χώρες είναι, πια, έτσι, δεν που μόνο. Οδηγείται πλέον έτσι. Από το γενής τομέας. Πώς εξελίσσεται και το καμάνι, απλά είναι τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι είναι το μεγάλο μυστικό και θα πρέπει εκεί να είναι το... Ο βασικός οικονομικός τομέας. Ο τουρισμός μπορεί να πηθεί στο Δημότυχο. Το Δημότυχο έχει brand name. Από μόνο ότι είναι γνωστό και να... το καμάνι, αλλά κοιτάξτε, δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι ένας δρόμος, όχι κατοστάρι, δεν είναι δρόμος ταχύτητας. Το Πανεπιστήμιο είναι ένας δρόμος ταχύτητας. Μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια και να δώσει άμεσα αποτελέσματα. Ο τουρισμός θέλει δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Πρέπει
να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα μνημεία μας, πρέπει να τα καταστήσουμε επισκέψιμα και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα να γίνουν όλες οι κίνησεις, οι υποδομές, οι οποίες θα κάνουν το διδημότυχο φιλόξενο και προσελκυστικό προς τους ενδυνάμει τουρίστες. Κύριε Τοκαμάνη, έχουν μείνει λίγα λεπτά για να ολοκληρώσουμε και θέλω πολλοί άνθρωποι να σας ρωτήσω, έχετε αγωνία, αγωνιάτε για τη δεύτερη Κυριακή? Κοιτάξτε, σαν άνθρωπος... Είστε έμπειρος στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά... έχω πάρα πολλά χρόνια για να... Να διοικήσετε. Να έχω αυτό που λέτε αγωνία. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί και στην προηγούμενη εκλογική αναμετρήση του 2014, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι σωστά, είχατε φτάσει πάλι στην πηγή, δηλαδή είχατε πάλι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τον κύριο Πατσουρίδη, ωστόσο τελικά δεν τα καταφέρατε. Ένα 45% αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό λέω αγωνιάτε και αυτή τη φορά, μήπως... Δεν ξέρω, πώς αισθάνεστε? Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πιο απλά αυτή τη φορά και πιστεύω ότι θα ο κόσμος του Δημοτήχου και των χωριών ήδη έχει δει τα αποτελέσματα αυτών των αποτελεσμάτων της δεύτερης Κυριακής. Νομίζω αυτή τη φορά δεν θα επανεληφθεί το ίδιο φαινόμενο. Τώρα είστε και πιο έμπειρος, φαντάζομαι. Εκτός θα κάνετε αυτού, και τα λάθη που ενδεχομένως κάνατε όταν ήσασταν εσείς δήμαρχος. Ο κύριος Χατζηγιάννογλου είναι πάρα πολύ πίσω. Έχει με 27 μονάδες, θέλει σχεδόν άλλα τόσα για να βγει δήμαρχος. Καλά, η κάλπη ποτέ δεν ξέρετε τι βγάζει. Εντάξει, ας περιμένουμε την τελευταία. Δηλαδή θεωρώ λαϊκή ότι πια είμαστε σε ευνοϊκότερη, πολύ ευνοϊκότερη θέση από τον κύριο Χατζηγιάννογλου. Όπως επίσης και οι ψηφοφόροι. Πιστεύω ότι θα προτιμήσουν και για αυτά που μπορούμε να κάνουμε για την πόλη μας και για τη συνέπειά μας και γιατί τους έχουμε μιλήσει με ειλικρίνεια. Αυτοί οι ψηφοφόροι όμως που ακόμη δεν σας γνωρίζουν πολύ καλά, κύριε Τοκαμάνη, και δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν και το σκέφτονται λίγο που στέκονται εκεί στην κάλπη, τι θα τους λέγατε για να τους πείσετε? Κοιτάξτε, ακόμα ενδεχομένως και τους νέους ψηφοφόρους. Νομίζω ότι. Τα νέα παιδιά εννοώ. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία τάση να ψηφίσουν νέους. Τους πληροφορώ ότι ο δικός μας ο συνδυασμός έχει τα πιο νέα παιδιά. Δυστυχώς, στον συνδυασμό του κύριου Χατζηγιάννογλου, αυτή τη στιγμή οι σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί είναι από έναν συγκεκριμένο κομματικό χώρο, παλαιοκομματικό, με παλιές ιδέες και σκουριασμένες. Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτή σας τη φράση θα ολοκληρώσουμε, κύριε Τοκαμάνη. Μας εξηγήσατε μέσα σε λίγα λεπτά ποια εσείς θεωρείτε πως είναι τα δυνατά σας χαρακτηριστικά και στοιχεία για να βρεθείτε στη θέση του Δημάρχου. Έχετε περάσει άλλωστε από αυτήν την διαδικασία. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει κάποιος να διοικεί ένα Δήμο όπως είναι ο Δήμος Δημοτήχου. Αλλά μόνο που οι συνθήκες τώρα είναι πολύ διαφορετικές, οι εποχές είναι πολύ διαφορετικές, έτσι δεν είναι? Τα προβλήματα είναι πολλά περισσότερα, κύριε Τοκαμάνη. Και με ένα κλειστένι μπροστά. Εμείς μιλήσαμε με ειλικρίνεια στους δημότες μας. Αυτά που τους είπαμε ούτε τα αντιγράψαμε πουθενά, ούτε μας τα δώσαν επικοινωνιολόγοι. Έχουμε μιλήσει από την καρδιά και από το λέτε μυαλό ότι μας. Κάποιοι αυτά... είναι όχι, λέω τι κάνουμε εμείς. Εμείς αυτά που έχουμε πει στους συνδημότες μας είναι πραγματοποιήσιμα, μπορούμε να τα κάνουμε και έχουμε και τη γνώση και την εμπειρία εγώ σαν δήμαρχος και την ορμή και τη θέληση των νέων συνεργατών μου να τα πραγματοποιήσουμε. Κύριε Τοκαμάνη, θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγώνα αυτόν. Μικρή διαδρομή πια που απομένει μέχρι την επόμενη Κυριακή. Δύναμη δημιουργίας η παράταξη. Λέω ότι βρίσκεστε με ένα ποσοστό 38,03 στον δεύτερο γύρο. Καλό υπόλοιπο. Σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Τοκαμάνη. Είμαστε καλά. Τώρα κάλεσμα στους δημότες του Δημοτήχου για να παραμείνουμε στην περιοχή, να στηρίξουν το συνδυασμό από την αρχή, απευθύνει και ο επικεφαλής του συνδυασμού, Ρομίλος Χατζηγιάννογλου. Σε ευχαριστήριο μήνυμά του για το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, ο κύριος Χατζηγιάννογλου καλεί τους δημότες να τον εμπιστευτούν. Συνδημότησες και συνδημότες, φίλες και φίλοι, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά και μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους μας στήριξαν δυναμικά στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών. Ευχαριστώ όσους μας τίμησαν με την ψήφο τους. Ταυτόχρονα διαβεβαιώνω όλους όσοι έκαναν άλλη επιλογή πως ο σεβασμός μου είναι απόλυτο στη δική τους απόφαση. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους συνυποψήφιους μου για το καλό κλίμα, την καλή προσπάθεια που επέδειξαν σε όλη τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα για το καλό του τόπου μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν για να φέρουμε αυτό το ελπιδοφόρο
αποτέλεσμα. Σε αυτήν την πρώτη Κυριακή των εκλογών, οι δημότες έδωσαν μια σαφή εντολή. Μια εντολή αλλαγής, μια εντολή συνεργασίας για το καλό του τόπου μας. Στο πρόγραμμά μας, τιμήσατε τις αξίες, την αλήθεια, το όραμά μας και το σχέδιο για το Δήμο Δημοτήχου. Το να γίνει πράξη προσπάθεια που κάνουμε αποτελεί ευθύνη όλων μας. Την Κυριακή 2 Ιουνίου τοποθετούμε όλοι μαζί στη ζυγαριά της ευθύνης το μέλλον του τόπου μας. Την Κυριακή 2 Ιουνίου τοποθετούμε όλοι μαζί στη ζυγαριά της ευθύνης το μέλλον των παιδιών μας. Επιλέγουμε ένα ρεαλιστικό και εφικτό τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο για τον τόπο μας. Πάμε να δώσουμε τη μάχη της δεύτερης Κυριακής με την ίδια πίστη και την ίδια αξιοπρέπεια που μας διακρίνει. Μας δεσμεύει η προκοπή και η ανάπτυξη του τόπου μας. Πάμε όλοι μαζί, από την αρχή θα τα καταφέρουμε. Κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στο Δημότυχο, όπως καταλάβατε. Πριν από λίγο είδαμε και την ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγες ώρες ο υποψήφιος δήμαρχος του Δημοτήχου, επικεφαλής της παράταξης από την αρχή, ο κύριος Ρομίλος Χατζηγιάννογλου. Και θα παραμείνουμε στον κύριο Χατζηγιάννογλου, διότι έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε απόψε εδώ στο στούντιο της Αλφα Τηλεόρασης για να μάθουμε περισσότερα για όλα όσα σκοπεύει να κάνει, εάν και εφόσον οι δημότες του Δημοτήχου του δώσουν την εντολή και βρεθεί στον δημαρχιακό θόκο. Κύριε Χατζηγιάννογλου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμότατα που είστε σήμερα κοντά μας. Για να κάνουμε αυτή την τελευταία τηλεοπτική συζήτηση λίγο πριν τις κάλπες της Κυριακής. Καλησπέρα σας, κύριε Πασκάκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχετε αγωνία? Οπωσδήποτε. Πρώτη φορά συμμετέχω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως καταλαβαίνετε, η αγωνία είναι μεγάλη. Πήρατε ένα όμως πολύ μεγάλο ποσοστό για πρωτοεμφανιζόμενο στη διεκδίκηση του Δημαρχιακού Θόκου. Είστε δεύτερος, περνάτε στο δεύτερο γύρο μαζί με τον κύριο Χρήστο Τοκαμάνη. Τον είχα πριν από λίγο τον κύριο Τοκαμάνη. Μας ανέπτυξε και ο ίδιος τη δική του σκέψη και στρατηγική για το Δήμο του Δημοτήχου, εάν και εφόσον εκλεγεί δήμαρχος. 27,10% αν δεν κάνω λάθος, λάβατε και πήρατε το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο. Θέλετε να μου σχολιάσετε λίγο το ποσοστό σας? Ναι, το ποσοστό φυσικά μας δίνει μεγάλη χαρά. Ειλικρινά ήταν μια προσπάθεια από άτομα τα οποία δεν είχαν μεγάλη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση όσον αφορά την εκλογική διαδικασία. Και όπως καταλαβαίνετε ήταν ένα βήμα μετέωρο το οποίο αναθέσαμε κατά κάποιον τρόπο στους πολίτες να αποφασίσουν αν θα ήθελαν κάποια ανανέωση ή όχι. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν, σύμφωνα με το ποσοστό που πήραμε, το έχουμε χαρεί πάρα πολύ. Περιμένατε? Περιμέναμε ότι πάντα υπάρχει ένα ποσοστό μέσα στους δημότες και στο εκλογικό σώμα το οποίο ζητάει κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο τα τελευταία 17 χρόνια τουλάχιστον δεν μπόρεσε να το προσφέρει με μεγάλη άνεση κάποιος άλλος συνδυασμός. Ο δικός μας συνδυασμός θεωρώ ότι είχε όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να ελκύσει αυτό το 30% θα έλεγα κατά κάποιον τρόπο που πιστεύουμε ότι ήταν και να μπορέσει να περάσει στη δεύτερη Κυριακή. Είναι ειλικρινά άθλος, διότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πρώην δήμαρχο και νυν δήμαρχο και άλλους δύο συνδυασμούς. Εννοείται έμπειρα στελέχη στην αυτοδιοίκηση. Ακριβώς. Τα οποία έχουν και τους μηχανισμούς και όλα αυτά που πρέπει, τις προϋποθέσεις για να επιτύχουν ένα καλό ποσοστό. Παρ' όλα αυτά βγήκαμε κερδισμένοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για αυτό. Τώρα πείτε μου, κύριε Χατζηγιάννογλου, γιατί θέλετε να γίνετε δήμαρχος? Πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα εν έτη 2019 με όλες αυτές τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικότερα οι ΟΤΑ. Ναι. Κοιτάξτε, δεν είχα κανένα σκοπό να ασχοληθώ με τα κοινά, γι' αυτό και δεν είχα συμμετοχή σε τέτοιες διαδικασίες στο παρελθόν. Παρόλο που μου αρέσουν πάρα πολύ, ασχολούμαι όσον αφορά τη συζήτηση ή να υποστηρίζω διάφορους συλλόγους, είτε αθλητικούς είτε πολιτιστικούς. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Όμως, στα τελευταία χρόνια έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει μια στασιμότητα στο Δήμο και μια εκμετάλλευση κατά κάποιον τρόπο όλων αυτών που μπορεί να προσφέρει ένα Δήμος προς ιδίων όφελος. Κακά τα ψέματα, το Δημότυχο είναι μια πλούσια περιοχή, μπορεί να προσφέρει, ο Δήμος Δημοτήχου μάλλον είναι μια πλούσια περιοχή, μπορεί να προσφέρει τα πάντα και ανταυτού διαπιστώνουμε σιγά σιγά ότι μικραίνει η δυνατότητά της και δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο. Γι' αυτό σας ρώτησα, γιατί βάλατε τον εαυτό σας σε αυτή τη διαδικασία και να γίνετε δήμαρχος? Έρχομαι τώρα με μεγάλη στεναχώρια στο παρελθόν, την οποία κατάφερα να τη μετατρέψω σε αγάπη για τον τόπο, γιατί όπως πολλοί θα μπορούσα να έχω φύγει από αυτόν τον τόπο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει να μείνω εδώ. Δραστηριοποιήστε άλλωστε και στο Δημότυχο εδώ και αρκετά χρόνια, κύριε Χατζηγιάννογλου. Στον τουριστικό τομέα. Βλέπω μονίμως μία πληγή από τη Δημοτική Αρχή όσον αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού, του αγροτουρισμού
σε επίπεδο πολιτιστικό, σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο υπηρεσιών και ειδικά σύμφωνα και με τους διπλανούς δήμους. Οπότε είπατε αυτό, κάποια στιγμή ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Ακριβώς. Είπα, θεωρώ ότι έχω ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα, όπως και αρκετοί άλλοι δίπλα μας νιώθουν ευθύνη, απλώς επιλέξαμε να βγω εγώ μπροστά μαζί με συνεργάτες για να διεκδικήσουμε το Δήμο και να προσφέρουμε από τη δικιά μας οπτική ματιά, οπτική βλέψη, αυτό που μπορεί να δώσει στο Δήμο ή Δημοτήχου φτερά. Τι σας έκανε όμως να πείτε ναι σε αυτή την απόφαση και σε αυτό το εγχείρημα του να ηγηθείτε μιας διαδικασίας? Η εικόνα γύρω μας, η εικόνα γύρω μας, η καθημερινότητά μας. Είναι πολύ βασικό. Πιστεύετε ότι εσείς μπορείτε να την αλλάξετε αυτή την καθημερινότητα, αυτή την κατάσταση? Βέβαια, το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Άρα, για κάποιον που δεν σας γνωρίζει, δεν σας ξέρει, κύριε Χατζηγιάννογλου, και ενδεχομένως λίγο πριν πάει στην κάλπη, σκέφτεται την να ψηφίσει εσάς ή τον κύριο το Καμάνι, τι θα του λέγατε σήμερα? Γιατί να σας ψηφίσει εν ολίγης, έτσι. Η ατάκα, να ξεκινήσουμε με την ατάκα. Είμαστε το μέλλον, είναι το παρελθόν. Είναι πολύ απλό. Έχουμε δει τι μπορεί να προσφέρει, πόσο μπορεί να συνεργαστεί και τι μπορεί να αποδώσει σύμφωνα με τα αποτελέσματα όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς θεωρούμε ότι έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν, μάθαμε από αυτά τα λάθη, τα είδαμε και εμείς θα τα κάνουμε απλώς διαφορετικά. Τώρα όμως είπατε κάτι στο οποίο θέλω λίγο να εστιάσω. Είπατε ότι τα είδαμε αυτά τα λάθη και θέλετε να κάνετε τη διαφορά. Δεν έχετε εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει μειών. Θέλω να πω, κάποιος θα το σκεφτόταν, ένας ψηφοφόρος, να πει ότι ο κύριος Ρομίλος Χατζηγιάννογλου δεν είναι ένα έμπειρο αυτοδιοικητικός τέλεχος. Μήπως δεν τα καταφέρει με τις τόσες δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος του Δημοτήχου? Η εμπειρία είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Κακά τα ψέματα. Η εμπειρία ήταν κάποτε, όταν ο Δήμαρχος ήταν κάτι, ένας σπουδαγμένος άνθρωπος, ο οποίος μπορούσε να συμπληρώσει μια έκθεση, να ζητήσει κάτι από ένα υπουργείο, να κάνει μια ομιλία, διότι δίπλα του δεν υπήρχαν οι ανάλογοι συνεργάτες. Σήμερα η νομοθεσία σου προσφέρει τα πάντα. Και το υπαλληλικό προσωπικό, το προσωπικό του Δήμου είναι άξιο και καταρτισμένο και μπορεί ο Δήμαρχος να έχει δίπλα του ειδικούς συμβούλους και αντιδημάρχους οι οποίοι μπορούν να τρέξουν προγράμματα και μελέτες. Άρα τα δικά σας δυνατά στοιχεία, δυνατά χαρακτηριστικά ποια είναι, τι θα μας λέγατε σήμερα? Όσον αφορά πώς μπορώ πώς θα μπορούσατε να διοικήσετε το Δήμο του Δημοτήχου, δηλαδή ποιο είναι το βασικό πλάνο? Έχετε αναπτύξει το πρόγραμμά σας τις προηγούμενες ημέρες. Μιλάτε για ένα τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο μάλιστα είναι και με πολλοί στόχους που βλέπουν στο μέλλον. Δηλαδή, μέχρι το 2030, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? 2019-2030, περίπου 11 χρόνια. Λέτε τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να γίνει με ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα στα επόμενα 10-11 χρόνια. Γι' αυτό το ρωτώ, εσείς πώς θα μπορούσατε πραγματικά να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στους δημότες του Δημοτήχου? Είναι καθαρά η οπτική γωνία από την οποία κοιτάει ο καθένας μας. Η εμπειρία έχει όσον αφορά να κάνει με το τι έχουμε ζήσει στο παρελθόν και τι θέλουμε να διορθώσουμε στο μέλλον. Μονίμως μιλάμε για έργα τα οποία μας τα πρόσφεραν άλλες υπηρεσίες, υπουργεία, περιφέρειες. Κανένας δεν κάθεται να ασχοληθεί και να πει σαν Δήμος που είχε την ευθύνη σε ορισμένα θέματα όπως η καθαριότητα, η ίδρυυση, το οδικό δίκτυο, προγράμματα όσον αφορά το αγροτική οδοποιία. Κανένας δεν έκατσε να ασχοληθεί με αυτά που πρέπει πραγματικά ο Δήμος να ασχολείται. Η καθαριότητα, η ίδρυυση, το οδικό δίκτυο, δηλαδή η μητέρα η οποία έχει ένα καρότσι και δεν μπορεί να περάσει από πουθενά μέσα στην πόλη ακόμα και στα χωριά. Το αυτοκίνητο που δεν έχει να μπαρκάρει. Το αυτοκίνητο το οποίο πέφτει συνέχεια σε λακκούβες στο οδικό δίκτυο. Είναι θέματα της Δημαρχίας. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι μιλάμε για σχολές, μιλάμε για μουσεία, τα οποία... Καλά, δεν είναι κακό αυτό. Πρέπει να βλέπουμε και λίγο μπροστά, έτσι, πώς θα έρθει η ανάπτυξη. Ακριβώς έτσι. Και να μην χάσουμε και αυτά που ήδη έχει κατακτήσει το Δημότικο, γιατί κινδυνεύσαμε το ΕΗ Νοσηλευτική στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ακριβώς έτσι, λοιπόν. Τότε οι νοσηλευτικές μας το προσέφεραν με μεγάλη αγάπη το πανεπιστήμιο και εμείς τι κάναμε. Και μάλιστα τώρα αναβαθμίζεται κιόλας, έτσι. Ουσιαστικά θα μιλάμε για μια πανεπιστημιακή σχολή, κύριε Χατζηγιάννογλου. Εντάσσεται μέσα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Εδώ θα μου επιτρέψει να κρατήσω μια επιφύλαξη. Έχω μια ένσταση. Φυσικά και θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το πανεπιστήμιο, αλλά από την ώρα που χαρακτηρίστηκε παράρτημα, δεν μπορεί να είναι κανένας βέβαιος για το μέλλον της σχολής.
Αυτοί που γνωρίζουν. Ορίστε, αν λοιπόν γίνετε δήμαρχος, θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε και αυτή την υπόθεση. Ακριβώς. Θα κάνουμε τα πάντα για να μείνει η σχολή εδώ και φυσικά να μην μείνει παράρτημα. Υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο προσφέρθηκε επί Δημαρχίας κ. Καμάνη, το οποίο βέβαια είναι σε ένα σημείο όπου δίπλα είναι ένα μη οριοθετημένο ρέμα, το οποίο όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να χτίσουμε οτιδήποτε εκεί πέρα κτηριακό. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν, δεν λύθηκαν στην προηγούμενη διοίκηση και εμείς θέλουμε να αναλάβουμε και να τα λύσουμε. Αν ήταν να λυθούν, θα είχαν λυθεί διαπαντός. Ωστόσο, πρέπει να πούμε στους δημότες σας και στους τηλεθεατές μας ότι ήδη από την πρώτη Κυριακή έχετε εκλέξει 7 δημοτικούς συμβούλους, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Αυτό σημαίνει πρακτικά, αν κάνουμε ένα σενάριο εργασίας, κύριε Χατζηγιάννογλου, γιατί αυτό είναι ο κλειστένης επί της ουσίας, αυτό μας επιτάσσει να αντιμετωπίσουμε από εδώ και έπειτα όλα αυτά τα παράδοξα και οξύμορα που μπορούν να σχηματιστούν και να διαμορφωθούν μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Ας κάνουμε λοιπόν ένα σενάριο εργασίας που λέει ότι οι δημότες σας εμπιστεύονται και σας στέλνουν στο δημαρχιακό θόκο του δημοτήχου. Δεν έχετε όμως την πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς θα δείτε την επόμενη μέρα, θα σας δυσκολέψει καθόλου? Όχι, δεν υπάρχει καμία δυσκολία. Άρα πάτε σε συνεργασίες και συνθέσεις, να υποθέσω. Ακριβώς. Έτσι και αλλιώς. Με όλες τις παρατάξεις. Οπωσδήποτε. Όπως τώρα κάποιοι, αν είναι αρνητικοί, εντάξει. Έχετε κάνει κάποιες συναντήσεις, επαφές σε αυτό το διάστημα που μεσολαβεί? Επαφές σε αυτό το διάστημα είναι ως αναφορά να έχουμε τη στήριξη για την επόμενη Κυριακή με τον. Στην δεύτερη Κυριακή με τον κύριο του Καμάνη και εμένα. Από εκεί και πέρα αλλάζει ο τρόπος που επικοινωνούμε και ο λόγος στον οποίο θα έρθουμε σε συνεργασία. Είναι πλέον για το καλό των δημοτών. Άρα λέτε πως δεν θα σας προβληματίσει η επόμενη μέρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Σε καμία περίπτωση. Εμείς από το παρελθόν το δικό μας ακόμα φαίνεται ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις συνεργασίες. Πείτε μου τώρα, η μεγαλύτερη πληγή του δημοτήχου που θα πρέπει κατά μία έννοια να υπουλωθεί, ποια είναι για σας, τι έχετε βάλει σε ιεράρχηση, σε προτεραιότητα, εάν αναλάβετε τα ηνία του Δήμου? Τι είναι αυτό που θα κοιτάξετε να κάνετε αμέσως? Δηλαδή, πέρα από τις καθημερινότητες που είναι πολύ σημαντικά προβλήματα, λίμωνο, πεζοδρόμια, λακκούβες, σκουπίδια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γίνει αμέσως. Όλα τρέχουν όταν παράλληλα. Όταν ξυπνάτε κάθε πρωί. Ναι. Και βγαίνετε στην πόλη μια βόλτα, στους οικισμούς, στα χωριά, για να μην τα παραβλέπουμε. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά κομμάτια ενός Δήμου και μιας ολοκληρωμένης εικόνας. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει, σας ανησυχεί? Λέτε, μα βρε παιδί μου, αυτό πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε. Δεν μπορούμε άλλο. Πρέπει κάτι να γίνει. Όλα αυτά έχουν σχέση με την καθημερινότητα, ειλικρινά. Η ίδρυυση, θα μου πείτε, κυρίως. Που έρχεται και καλοκαιράκι τώρα. Τα είπαμε και προηγουμένως. Είναι η ίδρυυση, είναι το συγκοινωνιακό, είναι η οδοποιία, είναι το. Τα χωριά όσον αφορά η αγροτική οδοποιία είναι θέματα, είναι καταρχήν η συνεννόηση μεταξύ μας. Ένα βασικό το οποίο μερικές φορές πάνω στη διαδικασία του διαλόγου μου ξεφεύγει. Δεν επικοινωνούμε μεταξύ μας. Παράδειγμα χαρακτηριστικό. Ούτε για τα πιο απλά. Παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι το χωριό του Ιβασίλη. Έγινε με μεγάλη επιτυχία την πρώτη χρονιά. Την δεύτερη χρονιά σχεδόν έγινε μισό, την τρίτη δεν υπήρχε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Δήμαρχος έκανε τα πάντα και οι σύλλογοι έκαναν τα πάντα, αλλά απέτυχε. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Κάποιος έκανε λάθος. Το ποιος έκανε θα το μάθουμε και θα το δούμε εφόσον αναλάβουμε τη Δημαρχία. Αλλά σίγουρα κάποιος φταίει. Αυτός που φταίει, με συγχωρείτε, παρακαλώ, δεν είναι ότι θα πληρώσει. Απλώς με τον τρόπο μας, με τη συνεργασία, με τη συνένεση, με τη σύγκληση, θα τον φέρουμε κοντά μας, θα του εξηγήσουμε ποιος είναι ο στόχος και μόλις το δει καθαρά, θα έρθει μαζί μας, θα συμπράξει και όλοι μαζί θα αναπτύξουμε το Δήμο Δημοτικού Γενικού. Τώρα, εσείς που είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού και ξέρετε πολύ καλά πώς μπορεί πραγματικά αυτός ο τομέας να αναπτυχθεί και να πάει λίγο παρακάτω, πόσο μάλλον στο Δημότυχο, που το Δημότυχο από μόνο του έχει τον brand name, κύριε Χατζηγιάννογλου. Έτσι. Ακριβώς, οι περισσότεροι ακριβώς το γνωρίζουν, ναι, το Δημότυχο για πολλούς και διάφορους λόγους, κυρίως για την ιστορία του και όχι μόνο βέβαια. Αυτό λοιπόν που λέμε κάθε φορά, να αναπτύξουμε τον τουρισμό, να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο στο Δημότυχο, τελικά πόσο μακριά ή κοντά είμαστε, πόσο απέχουμε ή όχι από ένα τέτοιο στόχο? Σε καμία περίπτωση δεν είναι μακροχρόνιο. Έχουν ακουστεί κάτι για 30 χρόνια. Αν είναι δυνατόν να έχεις έτοιμο ένα κάστρο, να έχεις 5 μουσεία, να έχεις 3, 4, 5 πολιτιστικούς συλλόγους. Το τέμενος Βαγιαζέτη που
Να μην το βάλω και αυτό στην κουβέντα μας βέβαια. Ναι, θα μπορούσε όμως. Φτάνουν σε σημείο να κάνουν παγκόσμια συνέδρια. Να έχεις τρεις μουσικοσυνθέτες παραδοσιακούς, αναγνωρισμένους μα σε όλη την Ελλάδα. Μα γι' αυτό το λέω το δημότυχο, είναι λοιπόν, γνωστό. Απλώς δεν ασχολήθηκε κανένας με όλα αυτά. Κανένας. Μονίμως βλέπουμε, συχνά βλέπουμε στην τηλεόραση το φάρο της Αλεξανδρούπολης. Τη νίκη της Αμοθράκης. Τονίζονται πάρα πολύ. Πρέπει και εμείς να βρούμε έναν τρόπο κάθε φορά να τονίζεται και το δικό μας κάστρο, ας πούμε. Και ο δικός θεωρείτε όμως ότι η τουριστική ανάπτυξη τελικά για τον ομό Εύρου πρέπει να είναι μια ενιαία υπόθεση, να αφορά όλους τους Δήμους, ο ένας Δήμος να συμπληρώνει τον άλλον. Βεβαίως. Δεν το σύστομα. Και όχι μεμονωμένα και αποσπασματικά. Εδώ απάνω μπορώ να σας πω ότι στο site της περιφέρειας, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο, αν υπάρχει ένα μπάνερ το οποίο περνάει κατά σειρά, θα δούμε ότι στο παρελθόν τουλάχιστον δεν υπήρχε ποτέ φωτογραφία από το Δημότυχο. Έπρεπε να μπούμε μέσα, να επιλέξουμε Δημότυχο, να μπούμε στη σελίδα του Δημοτήχου και να αρχίσουμε να βρίσκουμε φωτογραφίες και να βλέπουμε που πάνε. Τώρα, εγώ θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο ζήτημα με το οποίο το σχολίασα και με τον κύριο Τοκαμάλη, αλλά και με κάθε υποψήφιο δήμαρχο στον ομό Εύρου που περνάει και έχει περάσει από αυτή τη θέση. Θα εστιάσω λίγο στο μεγάλο κομμάτι που αφορά το δημογραφικό και τη μείωση του πληθυσμού, που τα στοιχεία και τα νούμερα είναι δραματικά τραγικά, κύριε Χατζηγιάννογλου. Στο Δημότυχο αυτή η εικόνα μπορεί να αναστραφεί, μπορεί να αλλάξει. Θέλω να πω μια δημοτική αρχή. Αν έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, μια συγκεκριμένη πρόταση, μπορεί έστω και λίγο να αλλάξει αυτή την εικόνα. Σίγουρα μιλάμε για αποφάσεις που έρχονται και από το κεντρικό κράτος και έχει να κάνει και με τις κυβερνήσεις και με το εθνικό σχέδιο. Καμία αντίρρηση. Αλλά σε αυτό το σχέδιο μπορεί να κουμπώσει και μια πρόταση της Δημοτικής Αρχής, μια πίεση, μια διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής. 70 χρόνια πριν, οι δημότες από... Και κυρίως να μην φεύγουν οι πολίτες από όλο τον νομό Εύρου έφευγαν. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή ήταν 200 με 300.000 ο νομός Εύρου. Δεν θυμάμαι ποιο έτος, να σας πω την αλήθεια, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση. Μετανάστευση, έφευγαν μονίμως. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να μην χαρακτηρίσουν. Ουσιαστικά κίνητρα. Έτσι, ουσιαστικά κίνητρα. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως ο Δήμος, σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους, είτε σε συνεργασία με την Ομαρχία ή την Περιφέρεια, μπορεί να προχωρήσει σε κάτι ανάλογο, με συνεργασία, με κοινό σχέδιο και να μιλήσουμε για θέσεις εργασίας όπου σίγουρα θα βοηθήσουν, να μην σας πω απόλυτα, στο δημογραφικό. Δεν είναι ότι έχουμε πρόβλημα, ας πούμε, δεν παντρεύεται ο κόσμος. Είναι ότι φεύγει. Όλα γίνονται κανονικά. Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Ο κόσμος δεν έχει να δουλέψει κάποιος, γιατί να μείνει. Για άλλες να βρει κάτι πόλεις. Καλύτερο. Ακριβώς. Αν ο Δήμος αρχίσει να αναπτύσσει, όπως λέμε, το τουριστικό κομμάτι ή το αγροτικό κομμάτι, π.χ. ο αναδασμός. Έχει σταματήσει η διαδικασία επί τετραετίες ολόκληρες. Εκεί γιατί δεν πιέζουμε δηλαδή. Αλλού πιέζουμε και κερδίζουμε τη σχολή και αλλού δεν πιέζουμε και δεν μας ακούν. Γιατί. Γι' αυτό μιλάω για την καθημερινότητα, μιλάω για αυτά που πρέπει να κάνει ο Δήμος, γιατί όταν ο Δήμος κάνει αυτά που πρέπει, οι πολίτες δεν θα εργάζονται στο Δημότυχο και θα μένουν στην Οριστιάδα, τουλάχιστον όσον αφορά το Δήμο μας. Για να μιλήσουμε λίγο και για τα δικά μας, μια που η συνέντευξη είναι πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Δήμος, εφόσον δώσει το περιβάλλον το οποίο μπορεί να επιχειρεί κάποιος και να ζει μέσα στο κοινωνικό σύνολο, πλέον δεν θα θέλει με τόσο καημό να φύγει από αυτή την πόλη. Μάλιστα. Ίσα-ίσα που μπορεί να τον κρατήσει εδώ. Και πλέον σιγά σιγά να λύνεται και το δημογραφικό με την έννοια της ανάπτυξης του πληθυσμού. Θα κλείσουμε με το εξής, κύριε Χατζηγιάννογλου. Στην ανακοίνωση που είδαμε πριν από λίγο, το είχατε και σύνθημά σας σε όλη την προεκλογική περίοδο, είναι ότι ελάτε να αλλάξουμε το Δήμο όλοι μαζί από την αρχή. Αυτό από την αρχή μπορεί να γίνει πραγματικά? Ναι, φυσικά. Ισοπεδώνοντας όμως ό,τι έχει συμβεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, ή κρατώντας τα καλά. Και πάνω σε αυτά χτίζουμε και τα επόμενα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Έχει καταρχήν άμεση σχέση με... Και το λέω αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί αν δεν κάνω λάθος και δεν αδικώ κανέναν, πρέπει να είστε και ο νεότερος υποψήφιος δήμαρχος στον Εύρο. Από όσο μπορώ να θυμηθώ λίγο γρήγορα. Είστε 43-44, αν δεν κάνω 44. Λάθος. Άρα είστε ο μικρότερος, λοιπόν. Γι' αυτό και το λέω, γιατί ο νέος έρχεται πάντα με την ορμή και την όρεξη και με τα σχέδια και με τα όνειρα, και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά γι' αυτό λέω, αυτό από την αρχή μπορεί να γίνει εφικτό, να επιτευχθεί? Φυσικά και μπορεί να γίνει. Αυτό διεκδικούμε. Αυτό θέλουμε να μεταδώσουμε στους πολίτες, ότι όλα είναι δυνατά εφόσον
Όλοι μαζί το θέλουμε. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε με πρακτικές παλαιομοδίτικες, παλαιοκομματικές, να συνεχίσουμε έτσι, μπορούν να ψηφίσουν τον ανάλογο άνθρωπο. Αν θέλουν να κοιτάξουν το μέλλον κατάματα, μπορούν να επιλέξουν πάλι τον συγκεκριμένο που επιθυμούν. Εμένα στην προκειμένη περίπτωση. Ο Δήμος δουλεύει εδώ και χρόνια μια συγκεκριμένη στρατηγική και πρακτική. Το αποτέλεσμα είναι, το βλέπουμε, είναι η τεχνική υπηρεσία στην κατάσταση που βρίσκεται, τα κτίρια του Δήμου στην κατάσταση που βρίσκονται, οι υπηρεσίες οι οποίες μονίμως σιγά σιγά φεύγουν, τα καταστήματα τα οποία σιγά σιγά κλείνουν και ο κόσμος από την περιφέρεια, όπου μη έχοντας όλα αυτά τις προϋποθέσεις για να καθίσει στην περιοχή του, και αυτό σιγά σιγά να αναχωρεί και επί της ευκαιρίας δεν κάθεται καθόλου στο Δημότικο, φεύγει απευθείας για μια μεγάλη πόλη. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε από την αρχή. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτό το Δήμο με αυτές τις υπηρεσίες, με αυτές τις λειτουργίες και μετά να μιλάμε για ανάπτυξη νέες τεχνολογίες και τηλεθέρμανση και οτιδήποτε και αναδασμούς. Και αν δεν δουλέψει ο ίδιος Δήμος να καταθέσει μελέτες στην περιφέρεια, στα υπουργεία. Να διεκδικήσει με ολοκληρωμένο φάκελο. Ξέρετε, πολλές φορές θα το ξαναπώ. Το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές. Χρήματα υπάρχουν. Σε αυτή την περίπτωση. Το μοντέλο ο Δήμαρχος ξέρει ή γνωρίζει, είναι κάτι ξεπερασμένο. Έχει τελειώσει αυτό. Έχει ξεπερασμένο. Παλιά πηγαίναμε στο Υπουργείο, ζητούσαμε ένα τσεκ, μια επιταγή, γιατί θέλαμε να κάνουμε κάτι στο Δήμο και ο Υπουργός υπέγραφε και μας. Τώρα δεν έχεις μελέτη, δεν μπαίνεις τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν κονδύλια τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τον κάθε Δήμο ξεχωριστά, αρκεί να υπάρχει, όπως είπα πριν από λίγο, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Λοιπόν, κύριε Χατζηγιάννογλου, εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτή τη διαδρομή. Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την ερχόμενη Κυριακή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας καλή επιτυχία και σε εσάς προσωπικά αλλά και στο εγχείρημα συνολικά. Ο μεγάλος πρώτος στόχος επετεύθησε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο μπήκατε. Τώρα πάτε για τον επόμενο, όπως λέτε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Από το Δημότυχο στο Σουφλί δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί πολύτιμος χρόνος για άλλη μία τετραετία. Ως ένα σαφές μήνυμα στήριξη στον Παναγιώτη Καλακίκο, ερμηνεύεται η δήλωση του υποψήφιου Δημάρχου Σουφλίου Παναγιώτης Καρκάλα. Η πλειοψηφία των δημοτών του Δήμου Σουφλίου με την καθοριστική ψήφο της στις εκλογές της 26 Μαΐου ζήτησε αλλαγή στη διοίκηση του Δήμου μας. Η απόφαση αυτή των πολιτών πρέπει να γίνει σεβαστή και να προχωρήσουμε με νέο σχεδιασμό και πρόγραμμα στην ανανέωση και πρόοδο του τόπου μας. Η νέα γενιά μπροστά, μια παράταξη που δημιουργήθηκε λίγους μήνες πριν, έδωσε μια δύσκολη και άνηση μάχη για το Δήμο μας. Με ιδιαίτερη αξιοπρέπεια και σοβαρότητα αλλά και πολιτικό ήθος. Είχε όμως να αντιμετωπίσει ισχυρά συγκροτήματα πολιτικής και οικονομικής ισχύος. Σφυροκοπήθηκε και αναμετρήθηκε μέχρι και την ίστατη στιγμή της εκλογικής διαδικασίας έξω από την πόρτα των εκλογικών τμήματων, με μηχανισμούς και πρακτικές που αποτελούν ντροπή της δημοκρατίας και είναι ξένες με τις αρχές μας, που ήταν και είναι αδιαπραγμάτευτες. Το χθεσινό αποτέλεσμα απέδειξε ωστόσο ότι η παράταξή μας έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία του Δήμου μας και ήρθε για να μείνει. Άντεξε στην πόλωση και συγκέντρωσε ένα αξιόλογο ποσοστό που την καθιστά κρίσιμο παράγοντα στη διοίκηση του Δήμου μας. Το ποσοστό αυτό της επιτρέπει να συγκροτήσει μια αξιόπιστη δημοτική ομάδα με λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο και σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων προς το συμφέρον των κατοίκων του Δήμου. Κάθε ψήφο σας είναι για εμάς ευθύνη, κάθε ψήφο σας είναι εμπιστοσύνη. Κάθε ψήφο σας είναι για εμάς εντολή. Την επόμενη Κυριακή, στο δεύτερο γύρο, όπως έχουμε ήδη υπογραμμίσει, κρίνεται μεταξύ των επικεφαλής των δύο επικρατέστερων συνυποψηφίων μας ο άνθρωπος που θα ηγηθεί της νέας διοίκησης του Δήμου. Κατά τα λοιπά, η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει οριστικοποιηθεί με τα αποτελέσματα βάση του πρώτου γύρου, σύμφωνα με τα οποία, όποιο και αν είναι αυτό το πρόσωπο, η νέα διοίκηση δεν θα έχει την πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι προτάσεις της νέας διοίκησης να είναι ρεαλιστικές, βιώσιμες, κινούμενες υπέρ του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών, ώστε να βρίσκουν την ευρεία συνένεση στο Συμβούλιο για την εφαρμογή τους. Μένουμε πιστοί στο όραμα και στις προγραμματικές μας δηλώσεις και συνεχίζουμε να στεκόμαστε απέναντι στην αδιαφάνεια, στην αναξιοκρατία, στην αδράνεια, στην εγκατάλειψη των πόλεων και οικισμών του Δήμου μας. Δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί πολύτιμος χρόνος για άλλη μία τετραετία. Με τη θέση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο αποκτούμε πλέον θεσμικό ρόλο και ισχυρότερη φωνή για τη διεκδίκηση των αυτονόητων και εύλογων αιτημάτων των συνδημοτών μας. Ευχαριστούμε θερμά και μέσα από την καρδιά μας όλες και όλους εσάς που σταθήκατε δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα που δώσαμε, έναν αγώνα τίμιο και καθαρό, εκδηλώνοντας έμπρακτα την αποδοχή σας, τη στήριξή σας και την εμπιστοσύνη σας προς το συνδυασμό μας και τα πρόσωπα που τον στελεχώνουν. Θα πρέπει να αισθάνεστε υπερήφανοι για αυτή τη μάχη που δώσαμε μαζί, όπως και εμείς αισθανόμαστε υπερήφανοι για σας. Στον κύριο Καλακίκο θα πάμε τώρα. Το πρώτο βήμα έγινε. Στις 2 Ιουνίου αναφέρει σε σχετική του δήλωση. Όλοι μαζί αλλάζουμε σελίδα.
Η 26η Μαΐου είναι η αφετηρία αλλαγής στο Δήμο Σουφλίου. Το πρώτο και δυσκολότερο βήμα έγινε. Οι δημότες του Δήμου Σουφλίου γύρισαν τις πλάτες σε λογικές και πρακτικές που θεωρούν το Δήμο ιδιοκτησία τους και διακατέχονται από μια απίθμενη αλαζονία. Στέλνοντας σε κάθε κατεύθυνση ένα σαφές μήνυμα ότι πρέπει να γυρίσουμε σελίδα, κάτι που πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους, μας δίνουν τη δύναμη για την τελική νίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους στήριξαν τον καθαρό αγώνα μας και τους καλούμε να συνεχίσουν με την ίδια αποφασιστικότητα και για το δεύτερο γύρο. Ιδιαίτερα στη νέα γενιά του συνδυασμού μας που πέτυχε αυτή τη μεγάλη και καθοριστική νίκη. Στις 2 Ιουνίου όλοι μαζί αλλάζουμε σελίδα, αλλάζουμε το Δήμο μας. Στις 2 Ιουνίου νικητές θα είναι όλοι οι πολίτες του Δήμου Σουφλίου. Και ο επικεφαλής της παράταξης συνεργασία ανάπτυξη συνοχή, ο κύριος Παναγιώτης Καλακίκος, ο υποψήφιος δήμαρχος Σουφλίου, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Πριν από λίγο είδαμε και τη σχετική ανακοίνωση που έβγαλε, στέλνοντας μήνυμα προς τους συνδημότες του, πως το πρώτο βήμα έγινε. Στις 2 Ιουνίου όλοι μαζί αλλάζουμε σελίδα. Κύριε Καλακίκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Άλλωστε έχουν μείνει λίγες ημέρες πριν την τελική ετοιμιγορία των δημοτών του Σουφλίου και θέλω να ακούσω ένα δικό σας πρώτο σχόλιο, μιας και περνάτε στο δεύτερο γύρο με ένα ποσοστό περίπου 38,16%. Τι σημαίνει αυτό για σας? Έτσι είναι. Αυτό το ποσοστό για μας είναι πολύ σημαντικό, είναι αξιόλογο και μας δίνει τη δυνατότητα και την πίστη ότι θα είμαστε οι νικητές της Κυριακής της 2 Ιουνίου. Ή όπως τονίσατε πάρα πολύ καλά, ότι 26 Μαΐου έγινε η αφετηρία της αλλαγής στο Δήμο Σουφλίου και το πρώτο και δυσκολότερο βήμα πλέον έχει γίνει στην πραγματικότητα. Οι δημότες μας γύρισαν την πλάτη σε λογικές και πρακτικές που θεωρούν το Δήμο ιδιοκτησία τους και διακατέχονται από μια αλαζονική συμπεριφορά. Κύριε Καλακίκο, όπως είπα, απομένουν λίγα 24 ώρα μέχρι την ερχόμενη Κυριακή. Πείτε μου τώρα, τι είναι αυτό που εσείς έχετε να αναφέρετε, να πείτε στους δημότες του Σουφλίου προκειμένου να τους πείσετε και να σας επιλέξουν ως τον επόμενο δήμαρχο? Είναι κάτι που θέλετε να τους απευθύνετε αυτά τα λίγα κρίσιμα 24 ώρα, κάτι που ενδεχομένως δεν έχουν κατανοήσει από την πλευρά σας, δεν έχουν καταλάβει για το πρόγραμμα ή για τις θέσεις της παράταξής σας? Νομίζω ότι το έχουν κατανοήσει, το έχουν καταλάβει και γι' αυτό είναι και το υψηλό ποσοστό. Εμείς θα θέλαμε να πούμε ότι πριν να ψηφίσουν στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, να σκεφτούν, να βάλουν κάτω τα βιογραφικά μας, την πορεία μας στην κοινωνία, να βάλουν κάτω τις ζωές μας, τις ιστορίες, να βάλουν κάτω, αν θέλετε, και τα προσόντα του καθενός επιστημονικά και επαγγελματικά και να αποφασίσουν με το χέρι στην καρδιά ποιος είναι το κατάλληλο πρόσωπο και ποιος είναι πιο ικανός να τους εκπροσωπήσει και να αλλάξει αυτό το Δήμο προς τον καλύτερο για την επόμενη τετραετία. Γενικά, ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα κινήσει αυτή την οικονομική μηχανή του τόπου και θα δώσει την ευημερία και κάποιες θέσεις εργασίας στα παιδιά του Δήμου Σουφλίου. Κύριε Καλακίκο, ο έτερος υποψήφιός σας, ο κύριος Παναγιώτης Σκαρκάλας, ο οποίος επίσης έβγαλε μία ανακοίνωση πριν από λίγες ώρες, ουσιαστικά είναι σαν να τάσετε στο πλευρό σας. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποιες επικοινωνίες, κάποιες επαφές, αλλά στην ανακοίνωσή του τελίγοτε πολύ αναφέρει ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλη μία τετραετία, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τον κύριο Πουλιλιό. Έχετε κάνει κάποια συνεννόηση με τον κύριο Σκαρκάλα, ενδεχομένως για κάποια συνεννόηση, για κάποια συνεργασία? Εμείς έχουμε γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας προς όλες τις κατευθύνσεις. Από εκεί και πέρα ο Δημότης ξέρει και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει στις εκλογές που μας έρχονται. Εμείς καταθέσαμε ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις και το κυριότερο όχι γενικές και αόριστες. Έτσι. Ένα πρόγραμμα λιτό αλλά ουσιαστικό που δεν σκοπεύουμε δηλαδή να γίνει ούτε σουβενίρ ούτε μοσαϊκό έκτημα των δημοτικών εκλογών. Ένα πρόγραμμα που δεσμευτήκαμε σαν παράταξη να το υλοποιήσουμε. Και πραγματικά δεν υποσχεθήκαμε κάτι το ακατόρθωτο και γι' αυτό καλέσαμε όλους τους δημότες να είναι κοντά μας. Και είμαστε εντάξει και συνεργάσιμοι προς όλες τις κατευθύνσεις. Με τις αρχές της διαφάνειας, της εντιμότητας και της ανιδιοτέλειας και της προσφοράς του κοινωνικού συνόλου. Μάλιστα. Εμείς συζητήσαμε την ψήφο από τους πολίτες μας κοιτώντας τους στα μάτια, γιατί από λόγια άκουσαν και έχουν χορτάσει. Και ήρθε η ώρα πραγματικά, κυρία Μπασκάκη, να μας δώσουν και εμάς την ευκαιρία να τους δείξουμε και εμείς με πράξεις τι αξίζουμε
Και γι' αυτό κάλεσα να μας στηρίξουν σαν παράταξη και ιδιαιτέρως να στηρίξουν τα νέα παιδιά και τους έμπερους συνεργάτες μου, γιατί ο Δήμος του Σουφλίου θα πρέπει να αναγεννηθεί. Και θα αναγεννηθεί, σας το εγγυώμαι, έχοντας δίπλα μου αυτούς τους άξιους συνεργάτες. Κύριε Καλακίκο, θα σας πάω σε ένα σενάριο το οποίο είναι πιθανό, μπορεί και να συμβεί την ερχόμενη Κυριακή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εσείς εκλέγεστε ως ο Δήμαρχος του Σουφλίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα έχετε την πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέχθηκαν. Εσείς έχετε 10 έδρες, νομίζω 13 έδρες έχει ο κύριος Πουλιλιός, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι θα κληθείτε να ηγηθείτε ενός Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο θα έχετε την πλειοψηφία σύμφωνα με τον Κλισθένη. Θα είναι μια δύσκολη μέρα αυτή για σας, η επόμενη ή όχι? Καμία μέρα δύσκολη δεν θα είναι. Θα είναι μέρα δημιουργικής και συνεργασίας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι καμία δημοτική παράταξη από τις υπάρχοντες στο Δήμο Σουφλίου δεν έχει την πλειοψηφία. Γνωρίζετε ακόμα καλύτερα ότι σε άλλους δήμους, όπως είναι τη Θεσσαλονίκη ας πούμε, υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι 24%. Και ο δεύτερος είναι με 14%, που οι έδρες τους είναι πολύ λιγότερες και θα κληθούν να υπηρετήσουν μεγάλους δήμους. Εμείς, ο δήμος μας είναι μικρός. Θα είμαστε ενωτικοί, θα είμαστε οι εγγυητές της ενότητας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάθε άξιο συνεργάτη και από πολλές άλλες πλευρές θα τον αξιοποιήσουμε. Εμείς δεν είμαστε μία κλειστή δημοτική παράταξη. Θέλουμε ενεργούς πολίτες και έχουμε απλώσει το χέρι συνεργασίας προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Και να γνωρίζετε ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα. Η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν παρουσίασε κανένα πρόγραμμα. Το μόνο που δήλωσε ήταν ότι κατεβαίνει στις εκλογές, γιατί απέναντί του είμαι εγώ σαν επικεφαλής μιας παράταξης και ο Παναγιώτης Ορσακάλας μιας άλλης παράταξης. Αυτά για μας είναι αδιανόητο. Εμείς κατεβαίνουμε για να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία και αυτό συνεχώς κάνουμε. Άρα με αυτό το κριτήριο να σας ψηφίσουν οι δημότες του Σουφλίου, κύριε Καλακίκο, και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Με το κριτήριο, όπως είπατε, ότι θα είστε εγγυητές της ενότητας και ότι έχετε ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και ότι είμαστε τα κατάλληλα άτομα να διαχειριστούμε τέτοιες υποθέσεις. Ο σημερινός δήμαρχος έχει συγκεντρωτισμό. Ποτέ δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει να ασκήσει διοίκηση σε Δήμο με τέτοιες αναλογίες της παρατάξης. Και δεν μπορεί ένας Δήμος να σταθεί όταν το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό το δαπανά μέχρι σήμερα στις χωματουργικές εργασίες ή στα 9 χρόνια να μην έχει καμία δράση κοινή που να ενώσει τους τρεις Δήμους. Καμία δημοτική αρχή δεν μπορεί να μιλάει μόνο για πλημμύρες, αποχιονισμούς και καταστροφές. Πρέπει να μιλάμε για ανάπτυξη. Και για ανάπτυξη θα μιλήσουμε στο Σουφλί και θα φέρουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία. Αυτή η εικόνα του Δήμου Σουφλίου θα πρέπει να αλλάξει. Κύριε Καλακίκο, θα σας ευχηθούμε με τη σειρά μας καλή επιτυχία σε αυτήν την διαδρομή. Λίγες ημέρες έτσι κι αλλιώς απομένουν. Να πάνε όλα καλά, θα ευχηθώ εγώ και σε εσάς προσωπικά αλλά και συνολικά στην παράταξη. Και φυσικά οι δημότες του Σουφλίου είναι αυτοί που έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο για όλους εσάς που κρίνεστε σε λίγες ημέρες. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, κύριε Καλακίκο. Και εγώ θα ήθελα να σας πω, να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι στις 2 Ιουνίου όλοι μαζί αλλάζουμε σελίδα, αλλάζουμε το Δήμο Σουφλίου. Στις 2 Ιουνίου νικητές θα είναι όλοι οι πολίτες του Δήμου Σουφλίου. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ επίσης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.